αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική προστασία πανελλαδικά. Το πρώτο μέλημα είναι να μην έχουμε είτε από πυρκαγιές, είτε από τσουνάμι, είτε από πλημμύρες, απώλειες ανθρώπινων ζώων. Στη Δυτική Αττική, όπως είδαμε, τελικά δεν ήταν αυτό εφικτό. Χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές, αλλά και περιουσίες. Εμείς τώρα ως Δήμος είχαμε μιλήσει και το προηγούμενο διάστημα. Είχε ξεκινήσει από το καλοκαίρι, μας είχατε πει προσπάθεια για να καθαριστούν ρέματα. Τώρα σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Κοιτάξτε κυρία Λαμπρού, η περιφέρεια που είναι καθήλυνα αρμόδια για τα ρέματα στους Δήμους έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια από τον Ιούνιο, όπου και εμείς σαν Δήμος συνδράμουμε στον καθαρισμό των ρεμάτων με φορτηγά, σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ακόμα και τα μηχανήματα, τα οποία είναι ελάχιστα βέβαια να το τονίσουμε αυτό για το Δήμο μας αλλά και για όλο τον νομό Λασιθίου, πολλές φορές χρειάζεται να γίνουν και κάποιες μισθώσεις από την περιφέρεια με άλλα μηχανήματα όπως ελπιστριοφόρα, καθώς δεν είναι δυνατή η πρόσβαση των μηχανημάτων της περιφέρειας στα ρέματα. Να τονίσουμε ότι από τον Ιούνιο έχουν ξεκινήσει οι συγκεκριμένοι καθαρισμοί και εμείς από εδώ η πολιτική προστασία του Δήμου Ιεράπετρας όλο αυτό το διάστημα δεχόμαστε κάποιες ενημερώσεις, να το πω, από συμπολίτες μας, όπου αν κάποιο ρέμα μας έχει διαφύγει με νέα έγγραφα ή ακόμα και με ιδία μέσα ο Δήμος προσπαθεί να καθαρίσει, να απομακρύνει τα μπάζα και τα καλάμια ιδιαίτερα, τα οποία είναι αρκετά μεγάλα σε ορισμένα σημεία, από τα ρέματα, έτσι ώστε σε κάποια περίπτωση πλημμύρας το νερό να βρει το δρόμο του και να οδηγηθεί στη θάλασσα χωρίς να έχουμε κάποιες άλλες απώλειες. Είστε ικανοποιημένος δηλαδή έτσι από την μέχρι τώρα κατάσταση ή ανατακτά διαστήματα? Κυρία Λαμπρού, ικανοποιημένος κάποιος θα μπορούσε να δηλώσει αν όλα αυτά τα χρόνια είχαν γίνει όλα τα έργα τα οποία θα βλέπαμε ότι κατά 100% θα εξυπηρετούσαν το πλημμυρικό φαινόμενο να οδηγηθεί στη θάλασσα χωρίς να υπάρχουν κάποιες παράπλευρες απώλειες. Τα ρέματα δεν είναι οριοθετημένα σε καμία περίπτωση στο Δήμο μας. Δεν έχουν γίνει παντού τα ανάλογα τεχνικά τα οποία θα εξυπηρετούσαν το νερό να οδηγηθεί στη θάλασσα. Αλλά όσο αφορά τώρα τις καθαριότητες, είμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο και ακόμα συνεχίζουμε. Δηλαδή η πολιτική προστασία δεν σταματάει ποτέ, είτε είναι καλοκαίρι είτε είναι χειμώνας. Ειδικά τα ρέματα και για περίπτωση πυρκαγιάς αλλά και πλημμυρικών φαινομένων θα πρέπει να είναι καθαρά. Εγώ από την πλευρά μου να τονίσω ότι και να ευχηθήσω την προσοχή σε όλους τους συμπολίτες, καθώς όπως ξέρουμε υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες οι οποίοι έχουν κάποιες κακές συνήθειες και συνεχίζουν να αποθέτουν απορρίμματα, σκουπίδια, μπάζα, φυτικά, οτιδήποτε θεωρούν αυτοί στα ρέματα, κάτι το οποίο είναι εγκληματικό. Μια τέτοια περίπτωση είχαμε και χθες στον ποταμό του Μύρτους, όπου κάποιος συμπολίτης αναπόθεσε αρκετά κλαδιά από μια ρογδιά στον ποταμό. Είναι κάτι τουλάχιστον εγκληματικό. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση. Θα πρέπει όλοι να είμαστε συνείδητοι όσον αφορά αυτό το θέμα και το καλοκαίρι όσον αφορά πυρκαγιές, αλλά τώρα στον καιρό που διανύουμε το χειμώνα, όπου περιμένουμε αυτές τις βροχές πώς και πώς, αλλά το καλό θα είναι να μην δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα. Βλέπουμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, μην δούμε από λάθος κινήσεις και απροσεξίες και ασυνέπεια τέτοιου είδους φαινόμενα και εδώ, γιατί το κακό δεν θέλει και πολύ για να γίνει δυστυχώς. Όχι. Και είναι άδικο και κρίμα να συμβαίνουν έτσι, να ρίχνουμε ακόμα ρέματα στα ρέματα. Ο καθαρισμός των ρεμάτων είναι που είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, καθώς η βλάστηση σε αρκετά ρέματα είναι αρκετά μεγάλη. Τουλάχιστον εκτός του ότι κάποιοι θα μπορούσαν ιδιωτικά να βοηθήσουν, τουλάχιστον να μην επιβαρύνουν το έργο της περιφέρειας, όπου συνδράμει και ο Δήμος Ιεράπετρας. Μάλιστα. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι είχαμε φωτιές οι οποίες έχουν πλήξει και προς τα νότια της Ιεράπετρας, όχι μόνο στο Σελάκανο και τα λοιπά, αλλά και την Ανατολή, και είχαν κατέβει και οι φωτιές τα προηγούμενα χρόνια αρκετά κάτω προς την πόλη και το παραλιακό. Σας προβληματίζει το γεγονός αυτό? Κύριε Λαμπρού, όπως ξέρουμε, όπου υπάρχει πυρκαγιά και εν συνεχεία υπάρχουν βροχές,
Το νερό δεν έχει κάπου να σταματήσει και έτσι θα βρει το δρόμο του να φτάσει μέχρι τη θάλασσα. Όπου υπήρχαν δάση και χορτολιβαδικές εκτάσεις τα οποία καήκανε στο πρόσφατο παρελθόν, το νερό θα δημιουργήσει χώρο έτσι ώστε να κατέβει προς τα κάτω. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν αυτές οι περιοχές ξαναφυτευτούν, αναδασωθούν, τόσο καλύτερα θα είναι για τους υπόλοιπους που βρίσκονται στα πιο χαμηλά σημεία από την περιοχή της Πυρκαγιάς. Θα πρέπει όμως να γίνουν ενδεχομένως και κάποια αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές αυτές, να προλάβουμε καταστάσεις. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας ή αν σχεδιάζετε να γίνετε κάποια έργα εκεί. Κοιτάξτε, το ευτύχημα για φέτος είναι ότι δεν είχαμε κάποιες μεγάλες πυρκαγιές, δηλαδή συγκριτικά με τα άλλα χρόνια. Φέτος γύρω στα 800 στρέμματα, αν δεν απατώμε, χορτολιβαδικής έκτασης και δασών έχουν καεί στην Ιεράπετρα. Συγκριτικά με τα άλλα χρόνια είναι κάτι πάρα πολύ ελάχιστο. Τώρα όσο αφορά αντιπλημμυρικά έργα, είναι κάτι το οποίο σε κάποιες περιοχές όπου είναι οι πιο επικίνδυνες, όπως από Ιεράπετρα έως Γραλιγιά ή ακόμα και στο Στόμιο, Ξερόκαμπο, προς το παρόν αυτό που κάνουμε είναι να καθαρίζουμε τα ήδη υπάρχοντα ρέματα. Εμείς όσο αφορά αντιπλημμυρικά έργα είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα. Σε κάθε συνάντηση που κάνουμε με την περιφέρεια ιδιαίτερα αλλά και με τα Υπουργεία, το θέμα είναι αυτά τα έργα που υπάρχουν κάποιες μελέτες για κάποια έργα να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν έτσι ώστε να διασφαλίσουμε, μάλλον να νιώσει ο κόσμος ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια από περιπτώσεις βροχής. Μέσα στην πόλη τώρα έχει γίνει καθαρισμό σε σχάρες, δεν ξέρω αν είναι αρμοδιότητά σας, φαντάζομαι πως θα είναι, σε σχάρες, τα φρεάτια προκειμένου να διευκολύνουν. Μέσα στην πόλη έχει γίνει καθαρισμός 2 φορές ήδη. Μέχρι τώρα που είχαμε μία έντονη βροχόπτωση πριν από περίπου 20 μέρες, τα σημεία, τα συγκεκριμένα που είναι η οδός Νικηφόρου Φωκά, εκεί με τη Δημοκρατίας, στην οδό Παγωμένου, πίσω από το νοσοκομείο, τα νερά που κατεβαίνουν από το κεντρί, τα νερά που κατεβαίνουν από το δυτικό κομμάτι του σχεδίου πόλης και οδηγούνται ποταμός στην οδό Κατράκη, είναι τα σημεία τα οποία κάθε έχουμε φορά που θα γίνεται κάποια έντονη πρόβλημα. Βροχόπτωση θα υπάρχει και πλημμυρικό φαινόμενο. Όσο αφορά τώρα το κομμάτι της Νικηφόρου Φωκά, Δημοκρατίας και Παγωμένου, όπως ξέρετε, έγινε ο διαγωνισμός για το αντιπλημμυρικό. Είναι κάτι που το θέλαμε και το προχωρήσαμε και φτάσαμε στη φάση να το δημοπρατήσουμε και θα προχωρήσει άμεσα. Τώρα υπάρχει έντονη κινητικότητα, από όσο γνωρίζω, και στη Τεχνική Υπηρεσία να γίνουν τα έργα στο δυτικό κομμάτι του σχεδίου πόλης, έτσι ώστε αυτό το κομμάτι να μην παρουσιάζει με την πρώτη βροχή πλημμυρικά φαινόμενα. Πιστεύω ότι η Ιεράπετρα, για να εκλείψουν από την Ιεράπετρα μάλλον τα πλημμυρικά φαινόμενα εντός πόλης, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα πρέπει να γίνουν και τα υπόλοιπα έργα έτσι ώστε να εκλείψουν με την πρώτη βροχόπτωση τα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι ότι η συνεργεία θα είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να παρεύουν αν χρειαστεί. Η πολιτική προστασία, όπως έχει δείξει εδώ και χρόνια, από την πρώτη στιγμή που ενημερωνόμαστε για το οτιδήποτε, είμαστε στο σημείο. Όπως και στη βροχόπτωση πριν από 20 μέρες που σας ανέφερα, από την πρώτη στιγμή ήμασταν στο σημείο. Τα φερτά υλικά που έκλειναν, που μπάζωναν, ας πούμε, τις χάρες, προσπαθούσαμε να τα καθαρίσουμε με τους εργάτες του Δήμου Ιεράπετρας, έτσι ώστε το νερό να βρει το δρόμο του και να οδηγηθεί στη θάλασσα.